θυμόμαστε όλη την ιστορία με τις οροθετικές γυναίκες, οι οποίες συνελήφθησαν σε σκούπες της αστυνομίας κατά την προεκλογική περίοδο τον Απρίλιο του 2012 σε πογκρόμ της αστυνομίας, 30 εκ των οποίων περίπου βρέθηκαν κατηγορούμενες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και κατόπιν απαλλάχθηκαν τουλάχιστον από τις κακουργηματικές κατηγορίες. Κάποιες απαλλάχθηκαν τελείως, κάποιες απαλλάχθηκαν από το κακούργημα και θα δικαστούν, απλώς είναι σε εξέλιξη οι δίκες ή σε αναβολή κάποιες, μόνο για πλημέλημα. Πρόσφατα είχαμε μια εξέλιξη πάνω σε αυτό το θέμα. Ο εισαγγελέας εφετών απέρριψε σε δεύτερο βαθμό, γιατί είχε γίνει έφεση, την μήνυση που μου είχαν καταθέσει 5 από τις παθούσες, από τις συλληφθήσεις οροθετικές γυναίκες, μαζί με τις οργανώσεις Κέντρο Ζωή, Θετική Φωνή, Πράξεις και ACT UP Δράσε Ελλάς, εναντίον του γιατρού και της ηγεσίας του ΚΕΛΠΝΟ, των αστυνομικών οργάνων που συνέδραμαν και παντός υπευθύνου. Στη μήνυση ζητείται η ποινική τους δίωξη για τα αδικήματα κατάχρησης εξουσίας, προσβολής ανθρώπινης αξιοπρέπειας, παραβίασης επαγγελματικής εχημήθειας, παράβασης καθήκοντος, παράνομης βίας και δημοσιοποίησης ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό βλάβης τρίτου, σύμφωνα με την νομική ορολογία. Πάμε να δούμε ένα σύντομο συμπίλημα αποσπασμάτων από το ντοκιμαντέρ «Ερείπια, το χρονικό μιας διαπόμπευσης» της Ζωής Μαυρουδή. Να θυμηθούμε τα βασικά σημεία της υπόθεσης και να επιστρέψουμε να δούμε και το σκεπτικό πάνω στο οποίο απορρίφθηκε η μηνυτήρια αναφορά. Μια μαζική απρόσωπη σκούπα ουσιαστικά και μαζεύονται εκατοντάδες, προσάγονται για εξαναγκαστική υγειονομική εξέταση εκατοντάδες γυναίκες. Κυρίως από μέρη στα οποία συχνάζουν άτομα τοξικοεξαρτημένα και όχι εξ όσων γνωρίζουμε από οίκους ανοχής, είτε νόμιμους είτε παράνομους. Και εκατοντάδες γυναίκες υποβάλλονται σε εξαναγκαστική υγειονομική εξέταση χωρίς τη συνένεσή τους μέσα σε αστυνομικά καταστήματα. Το δε στοιχείο της οροθετικότητας το οποίο προκύπτει για όσους προκύπτει χρησιμοποιείται όχι για την αντιμετώπιση, για τη θεραπεία, για την εισαγωγή σε κάποιο θεραπευτικό κατάστημα ή οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση με την υγεία, αλλά για τη στοιχειοθέτηση μιας ποινικής δίωξης. Προσήχθησαν εκατοντάδες γυναίκες, σύμφωνα με τα στοιχεία των δικογραφιών, αλλά κρατήθηκαν και διώχθηκαν προφανώς όσες βρέθηκαν οροθετικές, οι οποίες ήταν γύρω στις 30. Οι διαδικασίες που τηρήθηκαν ήταν από συνοπτικές έως προκλητικές. HIV τεστ έγιναν σε κινητές μονάδες, ατυχώς έγιναν και μέσα σε αστυνομικά τμήματα. Όπως φάνηκε από τη συνέχεια, η ενημέρωση για το αποτέλεσμα του τεστ δεν δόθηκε μόνο στις κοπέλες που ελέγχθηκαν γι' αυτό, αλλά και στην αστυνομία που ήταν παρούσα. Δεν επιτρέπεται ένας γιατρός να πάει στα κρατητήρια να κάνει ιατρική πράξη. Πολλές από τις κοπέλες μας είπαν ότι δεν του ζητήθηκε η συνένεση. Τουλάχιστον 4 που έχουν έρθει εδώ μας εξομολογήθηκαν ότι μετά από ένα μήνα συνειδητοποίησαν τι τους συμβαίνει. Άλλες ήταν σε τέτοια κατάσταση που και να τους είχε ζητηθεί, όταν από τις ουσίες και από το στερητικό σύνδρομο είσαι σε μια θολή κατάσταση, δεν μπορείς να συνενέσεις. Ύστερα, επίσης από μαρτυρίες, το βράδυ της 30 Απριλίου, γύρω από την Ομόνια, σε διάφορους δρόμους γύρω από την Ομόνια. Βάλανε σε μια κλούβα περίπου 200 γυναίκες και τους είπανε, φωνάζαν, κλαίγανε, τους είπανε, ησυχάστε, θα σας κάνουμε τώρα rapid test, αυτά είναι γρήγορα τεστ για HIV που έχει την απάντηση σε 20 λεπτά. Δεν θεωρούμε 100% ακριβές το αποτέλεσμα που παίρνουμε από τεστ σάλιου. Όσες είστε θετικές, θα σας πάμε στα κρατητήρια και όσες είστε αρνητικές θα φύγετε. Βρέθηκα και στην Ευελπίδων όταν έφτασαν αυτές οι γυναίκες για να περάσουν από ανακριτή. Σούρθηκαν ουσιαστικά
Έτσι ακριβώς είναι το ρήμα. Με κατασταλτικά χάπια για να τους καταπραίνουν τα στερητικά τους σύνδρομα, χωρίς δικηγόρους, χωρίς να ξέρουν τι γίνεται, τι τους γίνεται. Το μόνο που έφτανε στα αυτιά τους ήταν ότι διαπομπεύτηκαν. Οι άνθρωποι της ασφάλειας που τις μετέφεραν φορούσαν γάντια. Μπήκαμε κάποια στιγμή μέσα και είδαμε τους ανθρώπους που έγραφαν, τους γραφιάδες ας πούμε της Ευελπίδων, με μάσκα. Δηλαδή, αν αυτό το 2012 δεν συνιστά πλήρη άγνοια του πώς μεταδίδεται ο HIV, εξηγήστε μου εμένα τι είναι άγνοια. Κακώς αποδόθηκε σε εμάς και μάλιστα κατά τον προεκλογικό διάλογο πήρε και χυδαίες διαστάσεις. Από χυδαίους ανθρώπους που έλεγαν ότι εμείς κάνουμε τη διαχείριση της ταυτότητας και των προσώπων αυτών. Εμείς κάνουμε τον έλεγχο όπως τον κάνουμε πάντα. Σε ό,τι αφορά την ασθένεια, από εκεί και πέρα αναλαμβάνει η εισαγγελική αρχή. Αυτό δεν είναι δικιά μας δουλειά. Δημοσιεύονται φωτογραφίες, δεν δημοσιεύονται ποτέ, δεν είναι δικιά μας δουλειά. Η επιθυμία μας θα ήταν τους πελάτες όλων αυτών των γυναικών να τους είχαμε φωτογραφία και τους βγάζαμε και αυτούς. Γιατί πρέπει επιτέλους η Ελλάδα να κάνει το σχετικό, τη σχετική πράξη αδίκημα. Δεν θέλω να κάνω κατάκριση και διέκοψα. Ξέρουμε ότι δεν είναι θύμα τράφικινγκ, Αντρέα, αυτή η κοπέλα. Καθίσταται. Γιατί έχει γίνει δράστης τώρα. Καλέ μου φίλε, είναι, δεν είναι, θα καταστεί. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι όταν έχεις δύο στατιστικά στοιχεία, πώς να πω, ακλόνητα, ποιοι σου παροξύνουν το φαινόμενο του AIDS, αυτοί που στο μεταφέρουν γιατί το έχουν όταν έρχονται στην Ελλάδα, από χώρες του τρίτου κόσμου και οι ναρκωμανείς. Έχεις δύο πηγές. Αν δεν κλείσει η πόρτα της χώρας, αν δεν κλείσει σε συνεργασία και με την υπόλοιπη Ευρώπη, δεν μπορούμε να την κλείσουμε μόνοι μας. Δεν θα το περιορίσουμε το νόμο. Δεν την θα σέβει. Θα ξεκινήσω με εσάς μετά. Πολλές από τις γυναίκες αυτές, ενώ προφυλακίστηκαν για πολλούς μήνες με κακουργηματικές κατηγορίες, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη δηλαδή, σε συνδυασμό με παράβαση του νόμου, των διατάξεων και του νόμου περί πορνείας, κατόπιν είτε απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες, είτε συνεχίζουν να κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος. Και οι δίκες κάποιων από αυτές έχουν ήδη ξεκινήσει και είναι σε αναβολή. Πάμε λοιπόν στη μήνυση η οποία είχε κατατεθεί εκ μέρους 5 εκ των οροθετικών γυναικών εναντίον του γιατρού και της ηγεσίας του ΚΕΛΠΝΟ που διεξήγαγε τους ελέγχους μέσα σε αστυνομικά τμήματα, όπως είδαμε, των αστυνομικών οργάνων που συνέδραμαν σε αυτήν την παράνομη πρακτική και όχι μόνο παράνομη, ότι παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία κατοχυρώνονται όχι μόνο από το ελληνικό δίκαιο, αλλά και από άλλα, και από το διεθνές δηλαδή. Στα κύρια σημεία της μήνυσης που αφορούν κατάχρηση εξουσίας, προσβολή ανθρώπινης αξιοπρέπειας, παραβίαση επαγγελματικής εχεμήθειας, παράβαση καθήκοντος, παράνομη βία και δημοσιοποίηση ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό βλάβης τρίτου. Στα κύρια λοιπόν αυτά σημεία της μήνυσης, ο εισαγγελέας εφετών δέχτηκε τα λεγόμενα του γιατρού, του ΚΕΛΠΝΟ. Ότι δηλαδή είχε λάβει τη συνένεση των γυναικών. Είδαμε με ποιον τρόπο και σε ποια κατάσταση βρίσκονταν αυτές οι γυναίκες οι οποίες έδωσαν τη συνένεσή τους. Ότι ναι, μεν οι εξετάσεις έλαβαν χώρα σε αστυνομικά κέντρα, τμήματα ή κρατητήρια, ωστόσο σε χώρο ξεχωριστό, όπου μία-μία οι εξεταζόμενες προσέρχονταν και αφού τις ρωτούσαν αν γνώριζαν τον λόγο που βρίσκονταν εκεί και αν έδιναν τη συνένεσή τους στην εξέταση, τότε προχωρούσαν σε αιμοληψία, ενώ παράλληλα οι γυναίκες λάμβαναν υποστήριξη από ψυχολόγους. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί ποτέ. Σας προτρέπω, αν δεν έχετε δει το ντοκιμαντέρ «Ερήπια», «Ruins», το χρονικό μιας διαπόμπευσης, μπορείτε να το δείτε, είναι ελεύθερα διαθέσιμο και με υπότιτλους στο YouTube σε 7 γλώσσες. Ο εισαγγελέας απέρριψε όλες τις αιτιάσεις των γυναικών που κατέθεταν τη μηνυτήρια αναφορά και κατέληξε στο ότι έλαβε χώρα μία απλή αιμοληψία, η οποία έγινε κατά το νόμο, κατά το γράμμα του νόμου.
που διήρκεσε ελάχιστο χρόνο και δεν προκάλεσε πόνο ή άγχος. Επιπλέον δεν δέχτηκε ότι υπήρξε συνεργασία μεταξύ ιατρών και αστυνομικών οργάνων, το οποίο είναι αρκούντως αξιοπερίεργο, καθώς οι γιατροί παρέδωσαν στα αστυνομικά όργανα την ταυτότητα, τα στοιχεία ταυτότητας των γυναικών που εξετάστηκαν και βρέθηκαν ολοθετικές, ώστε τα αστυνομικά όργανα να ενημερώσουν καταλήλως τον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας να δώσει εντολή για τη δημοσιοποίηση τόσο των ονομάτων όσο και των προσώπων των γυναικών αυτών, τα οποία υπάρχουν ακόμα και σήμερα στο διαδίκτυο. Ενώ χαρακτήρισε όλες τις ενέργειες των αστυνομικών σύνομες, λαμβάνουσες χώρα στο πλαίσιο αστυνομικής προανάκρισης. Υποστήριξε επίσης ο εισαγγελέας εφετών ότι υπήρχε διαρκής εποπτεία από τον εισαγγελέα πλημελιωδικών για να αποφευχθούν πιθανές καταχρήσεις. Τη δε αιμοληψία για τη διάγνωση του ιού την χαρακτήρισε ως νόμιμη ανακριτική πράξη. Ό,τι δηλαδή είναι νόμιμη ανακριτική πράξη το να ελεγχθείς για το αν είσαι φορέας ενός ιού, σημαίνει τι, ότι το να είσαι φορέας του ιού σε κάνει αυτομάτως εγκληματία. Μάλλον, γιατί άλλο μπορεί να ανακρίνεσαι. Υποστήριξε τέλος ο εισαγγελέας εφετών ότι αν κάποιες από τις γυναίκες, ακόμα και αν κάποιες από τις γυναίκες βρίσκονταν σε στερητικό σύνδρομο, αυτό δεν σήμαινε ότι είχαν πλήρη απουσία νόησης. Ουδέν σχόλιο. Γράφει η Σύση Βοβού, μέλος της πρωτοβουλίας αλληλεγγύης στις διοκόμενες οροθετικές, και διαβάζω από το άρθρο της που δημοσιεύθηκε στο site tomov.gr. Δυστυχώς μπαίνει έτσι στα συρτάρια της ελληνικής δικαιοσύνης μια τόσο ακραία παραβίαση δικαιωμάτων των γυναικών και μάλιστα αυτών που είναι στην πιο ευάλωτη θέση, παρά την κατακραυγή όλων των οργανώσεων δικαιωμάτων και φεμινιστικών οργανώσεων, αλλά και των διεθνών οργανισμών που ασχολούνται με τον HIV-AIDS και τα δικαιώματα των ασθενών. Το 2012, οπότε είχε πραγματοποιηθεί αυτή η απάνθρωπη επιχείρηση από το Υπουργείο Υγείας. Εδώ να σημειώσουμε ότι υπάρχει και ένα θέμα με το Ινστιτούτο Παστέρ, το ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και το γαλλικό Ινστιτούτο Παστέρ, το οποίο είναι η μητρική, ας πούμε, το οποίο δεν έχει δημοσιοποιηθεί ιδιαίτερα στα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα, φυσικό είναι άλλωστε, Ινστιτούτο Παστέρ, στο ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, σύμφωνα με τον κανονισμό ο οποίος διέπει τη λειτουργία του στην Ελλάδα, τον αντιπρόεδρο διορίζει ο Υπουργός Υγείας. Υπουργούς Υγείας τα δύο τελευταία χρόνια είχαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Μάκη Βορύδη. Οι δύο λοιπόν αυτοί οι Υπουργοί Υγείας, εκτός από την πρώτη πράξη του Άδωνη Γεωργιάδη που ήταν να επαναφέρει την 39α, τη διάταξη με την οποία μαγείρεψε ο Ανδρέας Λοβέρδος και με την οποία διώχθηκαν αυτές οι γυναίκες, ήταν να διορίσει ο Μάκης Βορύδης στο πρόσφατο επαναδιορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, ξανατοποθέτησε τον πρόεδρο του ΚΕΛΠΝΟ στην θέση του Αντιπροέδρου, παρά τις σοβαρές αντιρρήσεις που έχει το γαλλικό Ινστιτούτο Παστέρ και μάλιστα έγινε θέμα στη Γαλλία. Δημοσιεύθηκε ένα σχετικό άρθρο, το δημοσίευσα σε δικό μου άρθρο και στο Omnia TV, με πληροφορίες από το AFP. Η ACT UP Γαλλίας διαμαρτυρήθηκε στο γαλλικό Ινστιτούτο Παστέρ σχετικά με αυτήν την συμμετοχή αυτού του συγκεκριμένου προσώπου, ο οποίος ήταν ένας από τους κυνηγούς οροθετικών στην διοίκηση του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Το γαλλικό Ινστιτούτο Παστέρ δήλωσε ότι είναι πολύ απογοητευμένο, επιλέξει, από τις παρεμβάσεις των ελληνικών αρχών και μάλιστα του Υπουργείου Υγείας στη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.
και θα αναθεωρήσει τη σχέση του με το Υπουργείο Υγείας. Θα ζητήσει να αναθεωρηθεί η σύμβαση με την οποία λειτουργεί το Ινστιτούτο Παστέρ στην Ελλάδα και ίσως να ανακαλέσει και πλήρως την ονομασία από αυτόν τον θεσμό που λειτουργεί στην Ελλάδα. Να θυμίσουμε ότι το γαλλικό Ινστιτούτο Παστέρ, το Ινστιτούτο Παστέρ δηλαδή, το original, ήταν αυτό το οποίο πρώτη φορά απομόνωσε τον HIV. Παράλληλα, για την υπόθεση των οροθετικών, την ίδια στιγμή που ο εισαγγελέας εφετών απέρριψε την μήνυση σε δεύτερο βαθμό στην Ελλάδα, η διαδικασία της εκδίκασης της υπόθεσης, μήνυσης δηλαδή για την παραβίαση των δικαιωμάτων τους, προχωρά κανονικά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου έχουν προσφύγει με την αφιλοκερδή νομική συνδρομή της Ομάδας Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών, συνολικά 11 από τις παθούσες οροθετικές γυναίκες. Γεγονός που αποδεικνύει για μια ακόμα φορά το περιορισμένο, λέει η Σύση Βοβού, της παρεχόμενης δικαστικής προστασίας στην Ελλάδα. Εγώ θα έλεγα ότι όλοι ξέρουμε τι σημαίνει ανεξάρτητη δικαιοσύνη στην Ελλάδα και όλοι το χρησιμοποιούμε για να γελάσουμε.